κύριοι, χαίρετε. Ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων σε καταστήματα και γραφεία προκάλεσε η χθεσινή φοβερή έκρηξη στην πλατεία Κάνιγκος, που σκόρπισε τον δρόμο και τον πανικό, τραυματίζοντας 6 άτομα. Το πρωί, εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής, της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου και της αστυνομίας έκαναν έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια και το πόρισμα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι εμπειρογνώμονες της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Υπεχοδέ που παίρνουν μέρος στις έρευνες, από τα πρώτα στοιχεία πιστεύουν ότι η έκρηξη δεν οφείλεται σε διαρροή φωταερίου, αλλά σε κάποια άλλη αιτία την οποία προσπαθούν να εντοπίσουν. Και αυτό γιατί. Ο αγωγός του φωταερίου βρίσκεται μισό μέτρο κάτω από το έδαφος και έχει διάμετρο 7,5 εκατοστά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν είχε γίνει διαρροή, το αέριο, επειδή είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, θα διαχεόταν στην ατμόσφαιρα, αφού στο πεζοδρόμιο πάνω από τον αγωγό υπήρχαν τυρίδες εξαερισμού. Οι εμπειρογνώμονες όμως διαπίστωσαν ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο υπόγειο. Αυτό σημαίνει ότι εκεί συγκεντρώθηκαν αέρια βαρύτερα από τον αέρα. Όπως για παράδειγμα του λουόλι και νητρικοί διαλύτες που χρησιμοποιούνται στα χρώματα. Οι ειδικοί κάνουν έρευνες για να διαπιστώσουν τι είδους αέρια ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν εκεί. Από την τρομακτική έκρηξη το χρωματοπωλείο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ μεγάλες ζημιές υπέστησαν 5 διπλανά καταστήματα. Είναι πραγματικά θαύμα το πώς βγήκαμε ζωντανοί. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο αναπτύσσεται στον ΟΗΕ μετά την επιστολή Γκλιγκόροφ προς τον Γενικό Γραμματέα Μπούτρος Γάλι για ένταξη των Σκοπίων στο Διεθνή Οργανισμό. Αργά το βράδυ, ο κ. Γάλι συναντήθηκε με τον ειδικό εκπρόσωπο του ΟΗΕ για το Ιουγκοσλαβικό, Σάιρους Βανς, ο οποίος με τη σειρά του δεν αποκλείεται να έχει άμεσα επαφές με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τις κινήσεις των Σκοπιανών συμπληρώνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Μαλεύσκι, ο οποίος συναντήθηκε αργά τη νύχτα με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πρέσβη Χίξ. Η έντονη αυτή κινητικότητα των Σκοπίων έχει προκαλέσει ανησυχία στην Αθήνα και η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να ανατραπεί οποιαδήποτε ευνίδια εξέλιξη, ώστε να κερδιθεί χρόνος για να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών Μιχάλη Παπακοσταντίνου να ενημερώσει για τις ελληνικές θέσεις στο θέμα αυτό όλους τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών μελών της κοινότητας. Χθες ο κ. Παπακοσταντίνου συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κ. Κλιμπέργκερ. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε χθες τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα κ. Σωτήρχο και του επέδωσε μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους, το οποίο γίνεται αναφορά στη θέση των ΗΠΑ να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια πριν από την απόφαση της κοινότητας. Η κυβερνητική ανακοίνωση χθες διευκρίνησε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάψει να επιθυμεί συνάντηση των πολιτικών αρχηγών για τα εθνικά μας θέματα. Η κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ζήτησε νέα σύσκεψη από τον κ. Καραμαλή στην προχθεσινή του συνάντηση, επειδή ο πρόεδρος Πασόκ την έχει εκ προημίου απορρίψει. Η πρόεδρος του συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη, με δήλωσή της, επιρρύπτει ευθύνες στους κ. Μητσοτάκη και Παπανδρέου, επειδή δεν έγινε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον κ. Καραμαλή. Το πρωί ο κ. Χαρίλαος Φλωράκης δήλωσε για το θέμα των Σκοπίων. Τα Σκόπια κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν να αναγνωριστούν σε παγκόσμια κλίμακα σαν Μακεδονία. Το άσχημο είναι ότι εμείς έχουμε εμπλακούμε σε μια, όπως λένε, ανόητη, θα έλεγα, διαδικασία. Και την όλη υπόθεση των Σκοπίων την αποδίδουμε στην ονοματολογία. Πρέπει να απαλλαγούμε. Αύξηση της παραγωγικότητας και αυτοσυγκράτηση συνέστησε προς εργοδότες και εργαζόμενους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Στέφανος Μάνος σε παρέμβασή του πριν από λίγο στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Να συνδεθούμε ζωντανά με τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων του ΜΕΓΑ και τη Γιάννα Μπαλή, η οποία έχει τις λεπτομέρειες. Γιάννα. Γεια σας. Είναι απόλυτος ανάγκη εργοδότες και εργοζόμενοι να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να μην περιμένουν από το κράτος να πληρώσει τις δικές τους ελευθεριότητες. Με τη δήλωση αυτή, ο κύριος Μάνος παρενέβη για μία ακόμη φορά προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Δήλωση που προκάλεσε την αντίδραση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού, οι οποίοι είπαν στον κύριο Μάνο ότι δεν έχει το δικαίωμα σε μία περίοδο που γίνονται διαπραγματεύσεις να κάνει αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Δεν είναι παρέμβαση, απλώς συστήνω αυτοσυγκράτηση, είπε ο Υπουργός. Κατά τα άλλα, η συζήτηση διεξάγεται σε ήρεμη ατμόσφαιρα. Στην αίθουσα αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότεροι από 30 βουλευτές. Πριν από 10 λεπτά μπήκε στην αίθουσα και ο Πρωθυπουργός. Ξανά το μικρόφωνο στην Παιανία. Γιάννα Μπαλή, σε ευχαριστούμε. Διστακτική, κυρίες και κύριοι, είναι και σήμερα οι καταναλωτές στις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, παρόλο που η κίνηση στα καταστήματα είναι από το πρωί ιδιαίτερα αυξημένη. Ακριβότερο από πέρυσι θα είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η γαλοπούλα έφτασε τις 1.400 δραχμές το κιλό, δηλαδή είναι ακριβότερη από πέρυσι κατά 25%. Από τη Δευτέρα, οι καταστηματάρχες υπολογίζουν ότι οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν, καθώς στην αγορά θα μπουν και εισαγόμενες νοπές γαλοπούλες, που η τιμή τους θα φτάσει τις 1.000 δραχμές το κιλό. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα κορυφώνεται η αγωνία για την αυριανή εκλογική αναμέτρηση στη Δημοκρατία της Σερβίας, που πολλοί πιστεύουν ότι θα κρίνει την έκβαση του πολέμου. Χθες η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να άρει το εμπάργκο όπλων στη Βοσνία και να εξετάσει την δια των όπλων επιβολή της απαγόρευσης πτήσεων.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με 102 υπέρ και 52 αποχές δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο Ασφαλείας που αποφασίζει αυτόνομα. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Μπους και ο Τζον Μέιτζορ συμφώνησαν χθες ότι πρέπει με κάθε τρόπο να εξασφαλιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Στο Βελιγράδι τώρα οι Σέρβοι έχουν να επιλέξουν αύριο για το αξίωμα του Προέδρου μεταξύ του Μίλαν Πάνιτς και του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Οι Δυτικοί θεωρούν ότι η ενδεχόμενη νίκη του Πάνιτς θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ενώ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τσόσιτς, έχει απειλήσει με παρέτηση αν επανεκλεγεί ο Μιλόσεβιτς. Σύμφωνα όμως με δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος της Σερβίας προηγείται λίγες μονάδες του Μίλαν Πάνιτς. Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί και δεύτερος γύρος, καθώς οι δύο αντίπαλοι δεν συγκεντρώνουν απόλυτη πλειοψηφία. Εν τω μεταξύ, ο Λόρδος Όουεν έφτασε στη Βοσνία με στόχο να πείσει τους Σέρβους να παραχωρήσουν ένα μέρος των εδαφών που έχουν καταλάβει και να συνάψουν έντιμη ειρήνη με τους μουσουλμάνους. Όμως, ο εκπρόσωπος των Σέρβων Κάρατζιτς έχει αρνηθεί την επιστροφή εδαφών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε αυστηρά την απέλαση εκατοντάδων Παλαιστινίων από τα κατεχόμενα εδάφη και κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί την άμεση επιστροφή τους. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας καθυστέρησε λίγες ώρες λόγω των Αμερικανικών επιφυλάξεων. Τελικώς, το κείμενο που είχε συνταχθεί από τις αδέσμευτες χώρες σε συνεργασία με τους Παλαιστίνιους ψηφίστηκε ομόφωνα. Το Ισραήλ χαρακτηρίζεται δύναμη κατοχής και ζητείται η άμεση επιστροφή των απελαθέντων. Οι 418 Παλαιστίνοι βρίσκονται από την Πέμπτη μεταξύ των συνόρων του Ισραήλ και του Λιβάνου, καθώς οι λιβανικές αρχές δεν τους επέτρεψαν την είσοδο. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μονομερή και μίλησε για τρομοκρατικές ενέργειες των οργανώσεων Χαμάς και Τζιχάντ, στις οποίες υποψιάζεται ότι ανήκουν οι απελαθέντες Παλαιστίνοι. Με ουρλιαχτά, οι Ιαπωνέζοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την οικονομική ύφεση και τη διαφθορά ορισμένων πολιτικών. Ήταν ένας πρωτότυπος διαγωνισμός και το βέβαιο είναι ότι οι διαμαρτυρίες έφτασαν στα αυτιά των ενδιαφερομένων. Στο διαγωνισμό κραυγής, ο νεαρός που βλέπουμε λέει ότι είναι απόφοιτος πανεπιστημίου και άνεργος. Ο επόμενος, ένα παιδάκι, φώναξε «Είσαι βλάκας», αλλά δεν διευκρίνησε σε ποιον απευθύνεται. Η κυρία συνόδευσε τις κραυγές της εναντίον των πολιτικών του κυβερνώντος κόμματος με ανάλογο πανό. Και ένας από τους νικητές, φορώντας στολή σαμουράι, φώναξε «Ιαπωνέζοι πολιτικοί, τα έχετε κάνει θάλασσα». Τους ευχήθηκε παρόλα αυτά «Καλά Χριστούγεννα». Και να κλείσουμε με την πρόγνωση για τον καιρό. Η μικρή ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο και οι τοπικές βροχές στην νότια κυρίως Ελλάδα θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του αυριανού καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική στα δυτικά μέτρη 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά πολύ ισχυρή 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θυελλώδες 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί από 5 μέχρι 12 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και πιθανόν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική μέτρη 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ισχυρή 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς. Ίδιος καιρός προβλέπεται για αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 0 έως 10 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν τα γεγονότα ως αυτή την ώρα. Το επόμενο σύντομο δελτίο μας είναι στις 6 το απόγευμα και το αναλυτικό δελτίο του σταθμού μας στις 8.30. Καλό μεσημέρι.